κοντά μας στον Βότη Βολονάκη, τρέχει όλη την Ακαδημία Μαύρου Σάτος Ολυμπιάδα. Θα σου κάνω 2-3 ερωτήσεις έτσι για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Ξεκίνησες με 10-12 παιδιά και έχεις φτάσει τώρα να έχει κάνει στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 28 παιδάκια. Μπράβο. Έχουμε δύο τμήματα, ένα K10 και ένα K12. Συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα του περάματος στο Περαμαραγανά. Μπράβο. Με δύο τμήματα, ευτυχώς πάμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, με μια βαθμίδα από το 5 έως το 10 είναι στο 7. Εκεί θέλω, αν μπορέσω εγώ, με όλες τις γνώσεις μου να τους μεταφέρω ό,τι γνωρίζω, να τα φτάσω έστω και στο 8 και στο 9. Ένα να πάρουν από τα 10 που θα τους μάθω, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Άρα λοιπόν η Ακαδημία τρέχει σε full ροή, έτσι. Ακριβώς. Το πρόγραμμα είναι όπως το ξέρουμε, έχετε μπει αγωνιστικά όπως είπε στο Περαμαγκάνα. Ναι, ναι, είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ δυνατό γιατί έχει καλές ομάδες, δεν είναι αμφιάλλη. Ναι, 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 δεν σας πρέπει ότι πρέπει να είμαστε η δεύτερη ή τρίτη, αν και εμένα δεν με ενδιαφέρει η βαθμολογία. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε η δεύτερη ή τρίτη. Πες μου σήμερα, Φώτη, τι έχουμε εδώ, τι κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα κάναμε μια κοπή της πίτας για το 2019, να μας πάει καλά. Υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές μου και στο Μαύρο Αετό και στη μεγάλη ομάδα. Υγεία στους γονείς και υγεία σε όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο του Πειραιά, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν προτιμήσατε να το κάνετε σε μια αίθουσα, προτιμήσατε δεν σε ένα πολύ ωραίο παιδότοπο. Ακριβώς. Στην περιοχή σας, στο Κερατσίνι. Επειδή έχουμε γίνει εδώ πέρα μια οικογένεια, κοιτάω να διατηρήσω αυτή την οικογένεια για αυτό το κλίμα. Δηλαδή, κοιτάω να θέλω τα παιδιά να παίζουν. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα να παίζουν. Και να είναι και ο γονιός κοντά. Αυτό ακριβώς. Εμένα με ενδιαφέρουν να παίζουν τα παιδιά. Το να πήγαινα εγώ σε μια πολιτιστικό κέντρο, να καθόντουσαν τα παιδιά σε μια γωνιά, να έκοβα την πίτα και αυτό είναι όλο το τυπικό, δεν μου άρεσε. Εγώ θέλω να έρθουν τα παιδιά να διασκεδάσουν, να φάνε, να το ευχαριστηθούν και να πάμε σπιτάκια μας ήρεμα και ωραία. Και βλέπω ότι είναι παρόν και όλοι οι γονείς. Όλοι, είναι, όλοι. Είναι σημαντικό γιατί και αυτοί γίνουν και ξεδίνουν, δηλαδή είναι και με τα παιδιά μαζί και περνάνε και καλά. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη, θέλω να πω, η ιδέα σου. Το πρώτο πράγμα που σας λέω έχω κάνει είναι να δέσω όλες αυτές τις οικογένειες μαζί και όλα αυτά τα παιδιά να αισθάνονται σαν αδέρφια και σαν φίλοι. Οπότε δεν μπορώ συνέχεια μόνο από το παιχνίδι που τους μαθαίνω στην προπόνηση. Πρέπει να πάμε και κάπου έξω. Σωστά. Αλλάζεις λοιπόν, φτιάχνεις κάποια άλλα, δίνεις παραστάσεις περισσότερο στα παιδιά και δίνεις εμπειρίες πάνω σε αυτό. Θα βγούνε, θα πάμε στο bowling, θα πάμε στο σινεμά όλοι μαζί, θα πάμε στην πλατεία να παίξουμε όλοι μαζί. Έχω καταφέρει αυτό το κλίμα να είναι πάρα πολύ οικογενειακό και πάρα πολύ φιλικό. Εγώ σου δίνω πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου δώσεις και τις ευχές σου για το 2019, τι έρχεσαι σε όλο τον ποδοσφαιρικό Πειραιά και σε όλες τις ακαδημίες. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλο το πειραϊκό ποδόσφαιρο και σε όλες τις οικογένειες. Να έχουν υγεία πάνω απ' όλα, που είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή, και να μην πιέζουν τα παιδιά τους πάνω στον τομέα να γίνεις ποδοσφαιριστής και ξέρετε και διάφορα. Είναι παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Να αφήσουν να παίξουν μπάλα. Να σε αφήσουν να παίξουν τα παιδιά τους. Σε ευχαριστώ, Φώτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Είμαι στον Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, παιδί του Μαύρου Αετού Ολυμπιάδα. Είσαι πραγματικά, ξεκίνησες πάλι από το 0, αλλά αυτή τη φορά έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να μου πεις σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και αν είσαι ευχαριστημένος. Είμαστε σε μια κατάσταση καλύτερη από ό,τι ήταν πριν με τη νέα διοίκηση. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα προπονητή άνθρωπο, τον κύριο Φώτη Βολονάκη. Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε καλά παιδιά, καλούς γονείς που συνεργαζόμαστε άψογα και έχουμε καταφέρει να είμαστε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω ότι σήμερα έχετε μαζευτεί εδώ για να κόψετε την πίτα και βλέπω όλους τους γονείς. Πού σας ήρθε η ιδέα να έρθετε εδώ και δεν πήγατε σε ένα πολιτιστικό όπως κάνουν συνήθως όλες τις ομάδες και εγώ έχω μείνει έκπληκτος, έτσι. Γιατί οι γονείς είναι όλοι παρόν και ειδικά οι μαμάδες. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό, να ευχαριστηθούν τα παιδιά να παίξουν καταρχήν μετά τον αγώνα που είχαμε το σημερινό, να παίξουν και εδώ. Οι γονείς πάντα είναι μαζί και αν έχουμε πετύχει κάτι, το έχουμε πετύχει γιατί υπάρχει αυτή η ένωση και το καλό κλίμα που βλέπετε μέσα. Ωραία, δώσε και μια ευχή για την καινούργια χρονιά σε όλο το ποδοσφαιρικό Πειραιά, σε όλες τις ακαδημίες και στη δικιά σας. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ υγεία καταρχήν σε όλο τον κόσμο. Καλή πρόοδο σε αυτά τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Υγεία, καλή πρόοδο.
και ό,τι καλύτερο για όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Στο Ραφαήλ, πώς το είπαμε το επώνυμό σου? Καλούτσος. Καλούτσος. Καλούτσος, ο Καλούτσος. Τι θέση παίζεις, Ραφαήλ? Άμυνα, αριστερό. Παίζεις αριστερό μπακ, δεξί μπακ. Αριστερό μπακ και αριστερό χαφ. Και αριστερό χαφ, έτσι. Yeah. Είσαι καλός. Βαράς τους συμπαίκτες σου? Τους συμπαίκτες μου όχι. Δεν τους βάλατε, δεν είχα μια κλουτσιά? Τους συμπαίκτες μου όχι. Όχι τους παίκτες σου, τους συμπαίκτες σου. Την άλλη ομάδα δηλαδή. Από την άλλη ομάδα καμιά φορά. Βαράς σου ξεφύγει καμιά κλουτσιά? Καμιά φορά και επίτηδες. Και επίτηδες, το κάνεις και επίτηδες. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Και σου ξεφεύγει ή επειδή είναι καλός? Δεν αντέχω. Είναι καλός δηλαδή και σε περνάει ή εκνευρίζεσαι? Όχι, άμα μου μιλάει συνέχεια. Τσαντίζεσαι κι εσύ. Είναι και όλο. Ναι. Ωραία τάντες. Άκου τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ, το ποδόσφαιρο ή το σχολείο? Ποδόσφαιρο. Γιατί? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αρέσει? Από και στο σπίτι. Διαβάζεις, δεν διαβάζεις στο σπίτι? Δεν παίζεις μπάλα στο σπίτι? Όχι. Τι δεν παίζεις μπάλα, παίζεις μπάλα στο σαλόνι? Στο σπίτι όχι. Καμιά φορά δεν παίζεις μπάλα στο σαλόνι? Όχι. Τι φωνάζεις μάνα σου? Ναι. Σε κυνηγάει με την πατώφλα? Ναι. Αυτά είναι. Έχεις πάσει κανένα βάζο? Όχι. Για πες μου σήμερα εδώ τι κάνεις. Τι έχετε εδώ σήμερα, τι έχετε έχουμε την πίτα? Την πίτα στο μαυρέτο. Όχι, την πίτα. Ομάδας. Ναι. Για την καινούργια χρονιά. Ναι. Παίξατε μπάλα σήμερα? Ναι. Πόσο ήρθε? Εγώ βασικά δεν έπαιξα. Ναι, πόσο ήρθε η ομάδα? 4-3. Κερδίσατε? Δεν πειράζει. Δώσε και μια ευχή στη μαμά σου, στον παπά σου. Ξέρεις να λες ευχές? Ξέρεις να λες ευχές? Ξέρω. Πες μια ευχή. Καλή χρονιά. Τι τους εύχεσαι? Μόνο καλή χρονιά. Κάνε και μια καρδούλα που τους αγαπάς. Κάνε και μια καρδούλα, δεν ξέρω, κάνεις καρδούλα με τα δάχτυλα. Αυτό έγινε. Έλα, κάνε μια καρδούλα με τα δάχτυλα, έλα. Μπράβο, έτσι. Τους αγαπάς πολύ, οκ. Έτσι, ένας ένα χαϊντάρι που είσαι, πόσο καιρό είσαι στην Ολυμπιάδα? 5 χρόνια. 5 χρόνια είσαι, πω, από μικρός, ε. Και το Σεπτέμβριο θα κλείσει τα 6 χρόνια. 6 χρόνια, πόσο χρονών είσαι? 11. Είσαι 11, είσαι από παιδάκι. Από 5 χρονών, την αγαπάς αυτήν την ομάδα. Έχεις περάσει όμορφα. Εκεί περνάς καλά, ξεδίνεις. Ποιο είναι πιο ωραίο, το σχολείο ή μπάλα? Μπάλα, έτσι. Γιατί παίζουμε και ευχαριστιόμαστε, έτσι. Παίζεις πολλές ώρες μπάλα? Πόσες ώρες παίζεις την ημέρα περίπου? Ξεπερνάς μία, δύο ώρες, πώς? 4-5 ώρες. Πας και εκτός ομάδας και παίζεις? Με τους φίλους σου? Στο σχολείο ή? Και σε καμία πλατεία? Και στην πλατεία, δεν σταματά να παίζεις μπάλα. Τι θέση παίζεις? Αριστερό μπακ και μερικές φορές. Δύσκολη θέση? Ναι. Θα καταφέρνεις? Περνάς καλά δηλαδή? Ναι. Ο κότς είναι καλός? Ναι. Σε προσέχει? Σε βάζει συνέχεια και παίζεις? Στην αρχή του μάτσου. Μετά σε βάζει. Ναι. Σε ρίχνει μέσα και παίζεις μπάλα. Ο πατέρας φωνάζει απ' έξω. Πήγαινε έτσι, πήγαινε έτσι, πήγαινε έτσι. Δεν έρχεται ο πατέρας. Δεν έρχεται. Δεν του αρέσει μπάλα? Όχι, του αρέσει, απλά δεν έρχεται να μου δει. Δεν έρχεται. Η μαμά έρχεται? Ναι. Σε βλέπει? Σου λέει, πας έτσι. Όχι. Όχι. Σου λέει, μπράβο, καλά τα πήγες. Δώσε και μία ευχή στη μαμά σου και στον παπά σου. Να με πάντα καλή. Μπράβο, αγοράκι. Έλαγες. Κοιτάμε στον φίλο μας τον... Χρήσαν Θεμονολάκο. Μανιάτης είσαι? Ναι. Από τη Μάνη? Ναι. Ξέρεις από ποιο μέρος της Μάνης? Φινίκη Λακωνίας. Αυτά είναι, ωραία, κορώνα δηλαδή, κορονάκι είσαι εσύ. Πόσα καιρό είσαι στην Ολυμπιάδα? Δεν ξέρω, νομίζω έχω κλείσει τους 6 μήνες. 26 μήνες? 6 μήνες? Ναι, αλλά πήγαινε και πέρσι, πρόπερσι έτους 6 μήνες. Πήγαινε στην ίδια ομάδα? Ναι. Και ξαναγύρισε, έκανες comeback? Ναι. Τι θέση παίζεις? Αριστερός αμυντικός. Δύσκολα τα καταφέρνεις, πώς τα βλέπεις? Ναι. Σ' αρέσει η μπάλα? Ναι, πολύ. Στο σχολείο? Παίζω. Παίζεις και στο σχολείο μπάλα? Ναι. Μαθήματα κάνεις στο σχολείο ή παίζεις μπάλα? Κάνω μαθήματα. Είσαι καλός μαθητής? Μια χαρά. Πόσο περίπου που κάνεις?
που πέμπτη πας ή τετάρτη, τι πας. Τετάρτη. Τετάρτη, πόσους βαθμούς βγάζεις για να πες μου. 8, 7, 6. 9. 9, είσαι καλός εσύ, είσαι πάρα πολύ καλός. Και με τον προπονητή σου πώς θα πας. Μια φορά. Σε προσέγγει, ναι. Σε βάζει τους αγώνες. Ναι. Φωνάζει καμιά φορά. Συγγνώμη σε όλο το παιδί. Σε στεναχωρεί που φωνάζει. Όχι. Ή νομίζει ότι το κάνει για να κερδίσετε. Το κάνει για να μας ανεβάσει την ψυχολογία για να παίξουμε καλύτερα. Αυτό σε μας αρέσει. Ναι. Ωραία. Για πες και μια ευχή για τη μαμά σου και τον παπά σου. Εύχομαι να είναι πάντα υγιής. Παστιμάνι. Ναι. Παστιχωριό. Κάθε καλοκαίρι. Ναι. Έχει θάλασσα. Έχει. Κάνεις μπάνια. Ναι. Περνάς ωραία. Ναι. Μπράβο αγοράκι. Καλή συνέχεια. Μπράμα στη Μαρία Καρούτσου με τα παιδιά της ΕΣ, την Μαύρα Ολυμπιάδα. Βλέπω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, καμία 50 γυναίκες. Πώς το κατάφερες αυτό? Ακολουθούμε πάντα τα παιδιά μας. Και στο γήπεδο. Και την ομάδα. Όχι ότι επειδή είναι παιδότοπος και έχετε μαζευτεί όλοι. Όχι, ή πάντα και στο γήπεδο. Και στις προπονήσεις και στο γήπεδο. Και στις προπονήσεις και στο γήπεδο. Πώς θα στηρίξουμε την ομάδα. Φασαρίες κάνετε συγκεκριμένα και τα μαχάνατε. Όχι καλέ. Χειροκροτάτε τα παιδιά. Αμέ. Και τα παιδιά και την προπονητή μας. Το διαιτητή το βρίσκεται. Όχι. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Άμα κάνει καμιά πατάτα. Καμιά φορά. Για πες μου, σήμερα κόβετε την πίτα σας. Ναι. Υπάρχει τέτοια χημεία πάντα. Ναι. Έτσι βγαίνετε ναι. Και. Άμα έρθει στι προπονήσει θα το δει και στο γήπεδο. Χαίρομαι για εσά γιατί όλοι συνήθω την κόβουν. Είμαστε μια οικογένεια. Σε πολιτιστικό κέντρο και τέτοια. Και μου φαίνεται περίεργο γιατί καμία ομάδα μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί να το κόψει σε παιδό τόπο έτσι και να είναι και οι γονεί κοντά. Και τα παιδιά. Όχι, τα παιδιά κάτω στο πολιτιστικό. Αλλά αυτό ήταν έξυπνη ιδέα. Δεν ξέρω αν ήταν η δικιά σου. Ήταν του κύριου Βολανάκη. Του κύριου Βολανάκη. Δώσε και μια ευχή για το καινούργια χρονιά που διανύουμε το 19 και που ξέρετε μα. Λοιπόν, εγώ θα δώσω. Ναι, μόνο λίγες. Τι μόνο λίγες. Μόνο λίγες τα παιδιά μας. Να νικάνε. Και άμα κάνουν μία ήττα. Εντάξει, μόνο μία ήττα θα γίνει. Θα είναι πρωταθλητές, έτσι. Όχι, δεν είμαι πρωταθλητές. Απλά να παίζουν καλά, γερά, δυνατά. Να ευχαριστήσετε κι εσείς. Ναι. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με κοιτάζετε, είσαι πολύ άγριος. Δεν είναι άγριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Να είστε καλά. Θα σας δω και στο γήπεδο. Θα έρθω να σας συναντήσω.